Πολύ πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε Παρασκευής 19 Ιουλίου και όπως κάθε Παρασκευή φυσικά έτσι και σήμερα ολοζώντανα εδώ στους 89 και 9 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι φυσικά ο αθλητικός Παλμούς και σήμερα θα έχουμε, ξέρετε ότι πάντα προσπαθούμε πέρα από το κομμάτι του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού να δίνουμε φωνή και σε ξεχωριστές δράσεις και για μια τέτοια θα μιλήσουμε με τον εκλεκτό μας καλεσμένο σήμερα, τον Γιώργο τον Καμαράκη. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με τον Γιώργο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για διαιτησία, όντας βετεράνος διαιτής, για το ποδόσφαιρο της Ξάνθης γενικότερα, όντας ενεργό μέλος όλα αυτά τα χρόνια και πλέον ως γενικός αρχηγός της Ασπίδας. Όμως, θα πούμε και λίγο για ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να μην πούμε, αλλά δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε και γι' αυτό. Και η πρόσκληση στον Γιώργο για μια σπουδαία δράση. Ο Γιώργος πέρα από όλα τα υπόλοιπα που ανέφερα είναι και ένας από τους ανθρώπους που δικαιωματικά έχουν το τίτλο νικητές της ζωής με όλη την έννοια της λέξης και μαχητές και νικητές ευτυχώς και μαχητές όμως, γιατί πραγματικά έχει δώσει τεράστια μάχη και από νεαρή ηλικία ο Γιώργος ο οποίος συμμετείχε σε μια πάρα πολύ όμορφη σκέψη και θέλω να μου πεις όλο το ιστορικό του πως ήρθε αυτή η απόφαση και αποφασίσατε μια ομάδα ας το πούμε εθελοντών αλλά ουσιαστικά μεταμοσχευμένων μαζί με τους γιατρούς τους να κάνετε ανάβαση στον Όλυμπο. Ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Να πούμε ότι είχα νοσήσει με λευκαιμία. Έχω κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών από ξενοδότη. Πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Μετά από τα χρόνια όλα αυτά, τις εξετάσεις μας και τα λοιπά, όλα καλά. Πλέον έχω σταματήσει να κάνω εξετάσεις. Έχω όμως μια καλή σχέση με τον γιατρό μου, πολύ καλή. Οπότε ένα απόγευμα χτύπησε το κινητό μου, είδα το... Φαντάζομαι ότι σε αυτές τις σχέσεις, Γιώργο, με τους γιατροί πλέον... Έχει γίνει κομμάτι της οικογένειας. Ναι, ξεκάθαρα. Είναι κομμάτι της οικογένειας. Χτυπάει το κινητό μου, βλέπω το όνομα, το σηκώνω και μου λέει, έχω κάτι στο μυαλό μου. Να κάνουμε κάτι για καλό σκοπό, να αναδείξουμε αυτό που έχουμε καταφέρει. Θα ανέβουμε, λέει, στον Όλυμπο. Και δεν το σκέφτηκα, λέω εννοείται, λέω μαζί σου, λέω πάω παντού. Να πούμε και... γιατί είναι ο Ιωάννης Μπάτσης. Γιάννης Μπάτσης, ναι. Αλλά... Είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι αιματολόγος, είναι επιμελητής, είναι γιατρός, τεράστιος, αλλά πάνω απ' όλα είναι τεράστιος άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Με όλη τη σημασία της λέξης. Στο τηλέφωνο το λες το ναι, είσαι έτοιμος. σωματικά όχι, δεν ήμουν έτοιμος, αλλά έχω κρατήσει ένα μότο από ένα φίλο και συνάδελφο, ο οποίος μου είπε: το βουνό δεν το ανεβαίνουμε με τα πόδια, το ανεβαίνουμε με την ψυχή και την καρδιά. Οπότε αυτό θα πω. Γιατί μέχρι και σήμερα δηλαδή δεν έχω συνειδητοποιήσει πώς τα κατάφερα να ανέβω μέχρι εκεί πάνω. Αυτό. Δέχτηκα να πάω μαζί του, μαζί με άλλους 4 μεταμοσχευμένους, άλλους 2 γιατρούς και νοσηλευτές. Μαζευτήκαμε μια ομάδα και ξεκινήσαμε την ανάβαση. Μια ανάβαση η οποία να πούμε είχε ένα. Μια απλή ανάβαση ότι μαζευτήκαμε. Μαζεύτηκαν 8 άνθρωποι για να κάνουν την ανάβαση, αλλά υπήρχε λόγος. Ο λόγος ήταν κατά βάση να δείξουμε το κομμάτι του εθελοντή δότη μυελού των οστών, το οποίο κομμάτι είναι τεράστιο. Δηλαδή χωρίς τη μεταμόσχευση, να το πω απλά, θα μιλήσουμε πολύ απλά, δεν μπορώ να μιλήσω και ιατρικά. Τώρα μπορεί να μην ήμασταν εδώ και να μιλούσαμε μαζί. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή είναι ένα κομμάτι τεράστιο. Δηλαδή ο εθελοντής αυτό που κάνει μια πολύ μικρή πράξη με το μυαλό του, δίνει το δείγμα με το επιχρήσμα και μπαίνει στη λίστα και όταν βρεθεί ο λήπτης και είναι συμβατός mm-hmm. με κάποιον δότη, γίνεται η μεταμόσχευση και δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή για κάποιον άνθρωπο που παλεύει. Είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρώ
ότι γίνεται μια προσπάθεια γενικότερη, έτσι, για να αυξηθεί. Ομολογουμένως, τα τελευταία χρόνια, δεν μπορώ να μιλήσω με αριθμούς, με την κουβέντα που έκανα με τον γιατρό μου, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αύξηση. Και αυτό οφείλεται σε αυτό, εν μέρη σε αυτό το κομμάτι που κάναμε κι εμείς, που δημοσιεύουμε, που κάνουμε. Αυτό. Η διαφήμιση αυτή. Έτσι. Και νομίζω είναι χρήσιμο, γιατί καλό είναι να λέγεται, έτσι, δηλαδή και ο κόσμος που το ακούει. Ότι δεν είναι κάτι δραματικό, μπορεί να το ακούει κάποιος και να νομίζει ότι είναι κάτι... Όχι, δεν είναι κάτι επίπονο, δεν είναι, όχι. Είναι μια αιμοληψία στην ουσία, που είναι πολύ λιγότερη από ό,τι δίνει κάποιος αίμα από έναν ασκό που έχει 300 κάτι ml αίμα, ένα μπουκαλάκι τύπου αναψυκτικό, ας πούμε. Είναι το 1/5 περίπου από αυτό. Σχεδόν τίποτα δηλαδή. Και που στο τέλος της ημέρας μπορεί και να στο τέλος είναι κάτι σωτήριο. Μια δεύτερη ευκαιρία. Ξεκάθαρα. Και να πούμε κιόλας για τον κόσμο που μπορεί να μας παρακολουθεί και να ενδιαφέρεται, πού μπορεί να πάει να... Μπορεί να απευθυνθεί στους τοπικούς συλλόγους αιμοδοσίας ή στα διάφορα κλιμάκια που έρχονται για να κάνουν αιμοληψίες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να μην πούμε ονόματα. Είτε στο νοσοκομείο, στο τμήμα της αιμοδοσίας, υπάρχει εκεί κατάλληλος γιατρός να κάνει την ενημέρωση. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμο και για τους φίλους που μας ακούν, ότι να καταλάβουμε αυτό, ότι χωρίς κάτι, ούτε το επίπονο, ούτε καμιά φοβερή διαδικασία, γίνεσαι εδώ της μήλου των οστών και τίνοντας απλά λίγο από το αίμα σου, και ουσιαστικά δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία σε έναν άνθρωπο για να μπορέσει να ζήσει τη ζωή του, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και τώρα δεν ξέρω από όλα από τους ανθρώπους που ήταν εκεί, πόσοι ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν Έλληνα, ας πούμε, τότε. Από τους ανθρώπους που πήραν από Έλληνα ήταν άλλες δύο κοπέλες. Ναι. Οι οποίες γνωρίσανε το δότη τους. Έτσι, πολύ το προσωπικά. Εγώ δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό, γιατί είναι από Αμερική, εμένα ο δικός μου δότης. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι είναι άντρας. Ήταν τότε, το 2013, ήταν 30 χρονών. Αυτό. Το πρωτόκολλο της Αμερικής δεν το αφήνει, όπως της Ευρώπης και της Ελλάδας και της Κύπρου. Αλλά και αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, στο τέλος της ημέρας και αυτός μπορεί να νιώθει μέσα του και ήρωα. Είναι ένα κομμάτι ήρωα, σαφώς, έτσι, γιατί ουσιαστικά δίνεις σε έναν άλλον συνάνθρωπό σου μια δεύτερη ευκαιρία. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και στα μηνύματα που στείλατε με τα Κέση και τα υπόλοιπα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό, δηλαδή που πάντα σε όλες τις προτάσεις υπήρχε πάντα και το κομμάτι του δότη. Δηλαδή έβλεπα, ας πούμε, τώρα μπροστά μου χαρακτηριστικό μήνυμα τύπου το αναβαίνουμε μαζί κορυφές, ξεπερνάμε μαζί εμπόδια, νικάμε φόβους μαζί, και ουσιαστικά πάντα υπάρχει πάντα όλο το team, όλο το κομμάτι. Έτσι ακριβώς, σαφέστατα, ναι. Και δεν ξέρω, πάνω στην ανάβαση υπήρχε, φαντάζομαι υπήρχε κουβέντα γενικότερα, έτσι, η ιστορία, να πει την ιστορία του ο καθένας. Τις ιστορίες τις είπαμε πάνω όταν φτάσαμε στην κορυφή στο καταφύγιο, γιατί όπως καταλαβαίνεις η ανάβαση ήταν πολύ ζωρική και δεν είχαμε τόσο πολύ ανάσεις για να μπορέσουμε να μιλάμε. Αλλά εντάξει, είπαμε, τα είπαμε όλα. Πότε συνειδητοποίησες ότι, ρε φίλε, τι ανεβήκαμε πάνω στην κορυφή? Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, είναι η αλήθεια, πλήρως. Αλλά ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει το πώς ανέβηκα. Αυτό. Υπήρχε μεγάλη καταπώνηση. Υπήρχε μεγάλη καταπώνηση, ναι. Όσο να είναι, έχω και ιστορικό και με τα ισχύα που έχω κάνει στις αρθοπλαστικές. Υπήρχε μεγάλο διάστημα από αυτό για να κάνω αποκατάσταση. Ήταν δύσκολα. Είναι αυτό που είπες και εσύ στην αρχή όμως, έτσι. Ναι. Από το μήνυμα. Ναι. Στο τέλος της ημέρας το ανεβήκατε με την καρδιά. Έτσι. Έτσι. Και σιγά σιγά όμως να αρχίσει το σώμα. Μετά μπορεί να πονούσαν όλα όταν κατεβήκαμε κάτω, αλλά εντάξει. Υπάρχουν και πάνω και με τον γιατρό σου και με τους υπόλοιπους και με τους συλλόγους που υπάρχουν, υπάρχουν ανάλογες σκέψεις για δράση και διαφορετικού είδους δράσεων, βέβαια, έτσι, και από τον Σύλλογο Μεταμοσχευμένων. Φυσικά και υπάρχουν. Τον Ελληνικό Οργανισμό και από τους συλλόγους. Φυσικά υπάρχουν. Έχει και στο διαδίκτυο, στα site που έχουν και ο ΕΟΜ και το Όραμα Ελπίδα και το Χάρη στη Ζωή και πολλά πολλά, αλλά δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ, να μην αδικήσω κανένα. Υπάρχουν και έντυπα και πολλά διαφημιστικά και flyers και τέτοια που γίνονται. Υπάρχουν εθελοντές που κάνουν αυτό το κομμάτι της διαφήμισης.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν φτάνει μόνο αυτό. Σίγουρα. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή στο τοπικό μας, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς χρονολογία, είχε κάνει μια πολύ ωραία δράση τότε η Θαλασσιά. Νομίζω ναι, είχα μιλήσει με τον Γιάννη τον Αποστολίδη, είχε έρθει σε επαφή μαζί μου τότε, του είχα δώσει κάποιες πληροφορίες και είχε γίνει μια πολύ καλή κίνηση. Νομίζω γίνανε περίπου 35 άτομα. Μεγάλο πράγμα. Ναι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό και το ίδιο το, και το κομμάτι του ποδοσφαίρου και το κομμάτι γενικότερα του αθλητισμού να συμμετέχει, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ναι, βεβαίως. Πώς μπορεί να σου, τι μπορεί να σου συμβεί, έτσι. Γιατί εσύ φαντάζομαι ότι, ρε φίλε, δεν το περίμενες. Και εγώ δεν φανταζόμουν. Σε νεαρή ηλικία ήσουν στα πάνω σου. Ναι. Ουσιαστικά ήσουν. Όχι από το ένα βήμα από το κομμάτι του επαγγελματικού, γιατί οι διαιτητές δεν είναι επαγγελματικοί διαιτητές έχουν στην Ελλάδα. Αλλά στον πίνακα τη Β' Εθνική στα Ταλέντα. Ουσιαστικά ήταν ένα βήμα. Ναι, ναι. Όχι. Ο καρκίνος, για να το πούμε όπως έχει το πράγμα και χωρίς ταμπού, χωρίς τίποτα, δεν έχει, δεν διαλέγει, δεν κάνει διαχωρισμούς. Ούτε ηλικίες. Έχω δει παιδάκια, έχω δει μεγάλους. Δεν ξεχωρίζει κανέναν. Και μπορεί να χτυπήσει την διπλανή μας πόρτα, την πόρτα τη δικιά μας. Οπότε πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το κομμάτι και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλό και με την παρουσία σου εδώ. Και πέρα από τα σωματεία τα ίδια, και η ένωση μας στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, αλλά και η ένωση και, και στα υπόλοιπα σπορ. Νομίζω θα ήταν καλό να υπάρχει μια και ανάλογες δράσεις και οτιδήποτε για να μπορέσει ο ένας. Είναι μια χείρα βοηθείας όλοι προς όλους στο τέλος της ημέρας, έτσι. Βεβαίως. Και ειδικά οι αθλητές να μπορούν να συμμετέχουν, γιατί πάνω απ' όλα ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Βεβαίως. Και πέρα από το κομμάτι του ποδοσφαίρου, αλλά όλος ο αθλητισμός είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι πολύ παραπάνω από ένα απλό σπορ, το κάθε ένα, έτσι. Δεν είναι, υπάρχουν χόμπι, αλλά είναι, για κάποιους ανθρώπους είναι και η ζωή, είναι πολλά πολλά πράγματα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι μόνο όλο αυτό είναι μια αλυσίδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρηθεί. Δεν ξέρω άμα έχουμε παραλείψει κάτι να πούμε για αυτό το κομμάτι. Νομίζω πως όχι, αλλά θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι αξίζει, κάτι που είναι σημαντικό αξίζει. Και στη χώρα μας η αλήθεια είναι αξίζει. Ότι σε πολλά τέτοια θέματα, ειδικά στο, ενώ η χώρα μας είναι από τις, και πρέπει να το λέμε, είναι πολύ μπροστά στο κομμάτι εθελοντισμός σε πολλά πράγματα. Πάντα οτιδήποτε γίνεται, βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο. Ακόμα και στον χώρο της εργασίας μας, στην περιοριστική, είμαστε με τον εθελοντισμό, είμαστε πολύ δυνατά. Έτσι, δηλαδή βλέπεις ότι οι ανθρώπους που μπαίνουν σε μια διαδικασία να βοηθάνε γύρω τους σε κάτι τέτοια, είτε αυτό έχει να κάνει παράδειγμα με τους δότες του μυελού των οστών, γιατί πολύ πιθανόν ξέρεις, ακούει άλλος δότης μυελού των οστών, μπορεί να πηγαίνει το μυαλό του οπουδήποτε, ενώ είναι μια πολύ απλή διαδικασία, έτσι. Και αυτό που είπες, ούτε καν πόνο, δεν το καταλαβαίνεις καν ότι ουσιαστικά... Είναι μια φέμαξη, είναι κάτι πολύ απλό, είναι... Πώς να, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Είναι κάτι πολύ απλό. Στο τέλος της ημέρας, σώζει μια, μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Έχεις μεγάλες πιθανότητες να σώσει έναν άνθρωπο. Πολύ μεγάλες πιθανότητες. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Μια και σε έχουμε εδώ, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε. Να πούμε και δύο πραγματάκια για το κομμάτι του ποδοσφαίρου μας. Πρώτα απ' όλα, έζησες πολλά. Ήσουν, είπαμε ξανά, στο τσακ, δηλαδή ουσιαστικά. Ήταν δεδομένο ότι θα ανέβαινε σε Α' Εθνική. Έκανες την προσπάθειά σου να ξαναμπεί στον χώρο της διαιτησίας. Θα μιλήσουμε πρώτα με τον χώρο που αγάπησες. Ναι. Έκανες μια προσπάθεια να ξαναμπεί στον χώρο της διαιτησίας. Δυστυχώς, αυτό που είπαμε νωρίτερα πριν για κάποιους ανθρώπους με τα μυαλά τα παλιά και με τη... που δεν αντιλαμβάνονταν πόσο πιο συν θα ήταν ένα παιδί σαν εσένα, ένας νικητής της ζωής, ένας μαχητής της ζωής, να υπάρχει σε αυτό το χώρο και να είναι μεγαλύτερη διαφήμιση σε αυτό το κομμάτι, και σε εξώθησαν ουσιαστικά να φύγεις από αυτό το χώρο. Πλέον, βλέποντας το απ' έξω, η αίσθηση που έχεις είναι κάθε χρόνο, μια και έχουμε μπει πλέον στη λογική του επαγγελματισμού σιγά σιγά και ονειρεύονται κάποιοι και επαγγελματική διαιτησία σε λίγα χρόνια στην Ελλάδα, γίνονται βήματα προς τα μπρος ή παρατηρείς στασιμότητα, μην πω και όπου συνδρόμησες? Και αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου, η διαιτησία. Την διαιτησία την αγάπησα. Ξεκίνησα πολύ μικρός, από 17 χρονών. Πέραμε τις κατηγορίες, την ανιούσα είχαμε. Έγινε αυτό που έγινε, δυστυχώς. Θα μπορούσα να κάνω κάποια πράγματα εξωαγωνιστικά στο κομμάτι παρατηρησίας, εκπαιδευτής και τα σχετικά. Έχω μια μεγάλη πικρία σε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλω να σταθώ όμως σε αυτό. Θέλω να το προσπεράσουμε λίγο.
Σίγουρα η διαιτησία θα μπορούσε να είναι καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχει μια στασιμότητα και με τους ξένους διαιτητές. Είναι μεγάλο πλήγμα. Δηλαδή, εγώ επί του ασφαλούς θα πεις μιλάς τώρα, αλλά εγώ δεν θα το δεχόμουν αυτό. Ναι. Δεν θα δεχόμουν ποτέ να μην παίξω ένα ντέρμπι. Δηλαδή, δεν θα δεχόμουν. Δεν έχει ουσία. Σαν Γιώργος Καμαράκης, δεν θα δεχόμουν ποτέ να μην παίξω ένα ντέρμπι. Μα ζούσα και στο μυαλό μου να παίξω το ντέρμπι όταν θα φτάσω εκεί. Ναι, φαντάζομαι και όμως ένας γιατί που ανεβαίνει στην Super League 1 δεν ανεβαίνει το όνειρο να παίξει. Με όλο το σεβασμό στις ομάδες, το πανεπιστημιακό να χωρίς απομόνωμα, ναι. Χωρίς απομόνωμα, ναι, ναι. Αυτό, ξεκάθαρα. Και ένα λάθος που κάνουν πάρα πολλοί, κοιτάνε τη διαιτησία από πάνω. Ενώ το πρόβλημα ξεκινάει νομίζω από κάτω. Φέβαια. Και νομίζω ότι και εσύ το παρατηρείς και θα το ζήσουμε πολύ έντονα δυστυχώς την επόμενη χρονιά νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη σιγά σιγά. Στη βάση είναι το θέμα, βεβαίως. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Ναι. Και δεν ξέρω αν αυτό με τα όρια ηλικίας είσαι υπέρ ή κατά, αν όντως έχει βοηθήσει. Γιατί όντως από τη μία δίνεις δυνατότητα σε νέα παιδιά να ανεβαίνουν, αλλά από την άλλη το θέμα είναι της κουβέντας που έρχεται είναι ότι παράδειγμα και στην Ξανθιώτικη Διαιτησία, αν υπάρχουν σήμερα 25-30 διαιτητές, ναι. Ζήτημα να είναι 5-6 νέοι. Είναι το θέμα της εξέλιξης για ηλικία. Γι' αυτό είναι η ηλικία το κομμάτι, η κλίμακα αυτή. Ναι. Εγώ το θεωρώ σωστό το κομμάτι αυτό να υπάρχει εξέλιξη με βάση την ηλικία. Γιατί μιλάμε για Ξάνθη, που η Ξάνθη είναι μια πόλη μικρή. Ναι. Αν πάρω παράδειγμα από Θεσσαλονίκη και Αθήνα όμως, η κλίμακα ανεβαίνει. Ναι. Οπότε πρέπει να υπάρχει και αυτό. Και εγώ το θεωρώ σωστό. Το θέμα όμως είναι περιφερειακά τι κάνουμε. Περιφερειακά είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Γιατί η αλήθεια είναι να δώσουν κινήτρα, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Ναι, γιατί παρατηρούμε. Και τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλω να. Όχι, ναι, δεν έχει να κάνει με την επιτροπή τη Ξάνθη. Έχει να κάνει γενικότερα με το ζήτημα και το πώς. Δηλαδή, εσύ τώρα φαντάζομαι ότι αναλαμβάνοντας και τον ρόλο στην Ασπίδα, έχοντας και το μικρό σου γιο και, στην Ακαδημία τη Ασπίδα και βλέποντας και με τα υπόλοιπα τα παιδιά, είναι νομίζω μεγάλο πρόβλημα ότι βλέπεις ότι. Ήμουν και στο κομμάτι. Ήμουν στον Ορφέα 2 χρόνια με Γάμα Εθνική. Μεγάλο σχολείο Γάμα Εθνική σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, και βλέπεις ότι. Δεν μπαίνουν πολλά νέα παιδιά. Δηλαδή, εγώ παρατηρώ τα τελευταία χρόνια να μπαίνουν στα δάχτυλα του ενός χεριού νεαροί. Ναι. Δεν δίνονται ευκαιρίες. Ξέρεις, πάντα υπάρχει λογική να παίζουν με τους πιο έμπειρους δίπλα, πιο έμπειρους δίπλα, αλλά και με τα γενέστρα. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές νέα παιδιά, απογοητευμένα βέβαια ενδεχομένως, και λογικό είναι από την άλλη έτσι. Δηλαδή, αν ένας διαιτητής ανεβαίνει στη Β' το επόμενο του βήμα είναι η γάμα πάλι, είναι δεδομένο ότι σιγά σιγά θα αποσυρθεί. Και ήδη νομίζω ότι στην ΕΠΣ Ξάνθης έχουμε τουλάχιστον 2 με 3 αποχωρήσεις διαιτητών, 1-2 που φύγανε, 3 που φύγανε με, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, έτσι με μεταθέσεις, και δημιουργείται ένα ζήτημα. Εσύ τι θα συμβούλευες, δηλαδή αν συζητούσε αν αύριο τα παιδιά, τα αδέρφια είχα τις Παρασκευάδες, ναι. Να γίνει μια ομιλία στα παιδιά της Ακαδημίας της Ασπίδας, θα συμβούλευες σε κάποιο παιδί να γίνει διαιτητής? Δεν ξέρω αν θα συμβούλευα στα παιδιά που είναι ήδη στην Ακαδημία. Εντάξει, τα παιδιά έχουν επιλέξει να είναι στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Πάντως, άμα κάποιος σκεφτόταν τη διαιτησία με φιλοδοξία, όπως έκανα εγώ και με στόχο και με προσήλωση, βεβαίως θα του έλεγα προχώρα και θα βοηθούσα όσο μπορούσα κιόλας. Να του πω και άλλα πράγματα. Ναι. Έτσι, παρά το ότι. Γιατί εγώ αυτό το κομμάτι τη διαιτησία, ναι, δηλαδή. Παρά το αγαπούσα και το έκανα. Δηλαδή, ναι. Δεν κοίταζα ποτέ. Καλά, σίγουρα. Αλλά άμα δεν τα αγαπάς, δεν μπορείς να το κάνεις. Έτσι ακριβώς. Και έτσι, παρά ακριβώς. Τα δεδομένα που έχεις να αντιμετωπίσεις, έτσι. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, όσο εισαγωγικά πιο φτωχή οικονομικά είναι κατηγορίες όπως είναι η Β' Εθνική και η Γ' Εθνική, είναι τόσο πιο σκληρές κατηγορίες. Βέβαια. Έτσι, είναι και δύσκολο το έργο. Ναι. Φάκελος τοπικού. Ήσουν 2 χρόνια στον Ορφέα. Αποφάσισες. Σταμάτησα για λόγους οικογενειακούς, γιατί έκανα τα παιδιά μου. Ήθελα να αφοσιωθώ λίγο σε αυτό το κομμάτι. Και ξαφνικά σκάει η πρόταση. Και ξαφνικά. Πώς έσκασε, θέλω να πεις. Στην κουβέντα. Ναι. Εγώ έχω το γιο μου στην Ακαδημία εκεί πέρα, οπότε με τα παιδιά έχουμε κάποιες σχέσεις. Κουβέντα στην κουβέντα ήρθε. Εμένα αυτό που με κέρδισε στην Ασπίδα είναι η νέα φιλοσοφία, τα παιδιά, τα νέα.
που κοιτάζουν το μέλλον, κοιτάζουν μπροστά. Δεν κοιτάζουν να κάνουν κάτι για τώρα. Mm-hmm. Κοιτάζουν κάτι για το μέλλον. Και εμένα αυτή η φιλοσοφία με κέρδισε, με αγκαλιάζει. Και αλήθεια είναι σε μια περίεργη καμπή για την ιστορία της Ασπίδας, έτσι, ναι. Γιατί ήταν σε μια περίεργη κατάσταση, ναι. Η αλήθεια είναι η ομάδα. Και λίγο τώρα και με την επιστροφή του Νίκου, του Χατζηπαρασκευά, και με τη δική σου προσθήκη, αρχίζει λίγο κάπως να αλλάζει το κλίμα, ναι. Ως προς την ομάδα. Γιατί νομίζω το καταλάβαινες και εσύ, το άκουγες και εσύ. Βεβαίως. Υπήρχε μια μαύρα σύννεφα πάνω από την ομάδα. Βεβαίως. Έχει βγει ηλιοφάνεια. Το κλίμα είναι φοβερό. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό team και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά. Θα πάμε πολύ καλά και σε βάθος χρόνου, όχι για φέτος, mm-hmm. Πάμε σε βάθος χρόνου. Έχει μείνει ένα πολύ καλό κομμάτι του roster από πέρυσι. Έχουν ανέβει 6 παιδιά, 6 με 7 παιδιά θα ανέβουν από την Ακαδημία, φιλόδοξα παιδιά. Θα γίνουν και 5-6 προσθήκες από τριγύρω ομάδες, mm-hmm. Οπότε πάμε καλά. 29 Αυγούστου, 29 Ιουλίου ξεκινάμε. Και ξεκινάει και Σεπτέμβριο, θυμίζουμε, θα τα δούμε και πιο αναλυτικά και τον Αύγουστο αυτά, όπου θα έχουμε μαζί μας, να πούμε κάπου στον Αύγουστο, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς πότε, αλλά θα έχουμε μαζί μας εδώ και τον Νίκο, τον Χατζη Πάσχευα. Πιθανόν και ο Γιώργος να είναι το μαζί, θα δούμε όμως, για να μιλήσουμε για πιο καθαρά αγωνιστικά. Πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα, το παρακολουθούσες ως φίλαθλος στο τοπικό, βεβαίως, ναι. Ξέρω ότι το αγαπάς και το παρακολουθείς. Πώς βλέπεις τα... Κοίταξε, η αλήθεια είναι να πούμε κάτι εδώ στον κόσμο. Πολλές φορές και εμείς εξαρτήτως γκρινιάζουμε, αλλά στα επίπεδα να έχουμε 5 ομάδες στην άλλη κατηγορία όπως έχει ο Εύρος, η αλήθεια είναι ότι δεν φτάσαμε ποτέ. Και να μην φτάσουμε. Έτσι. Και δεν νομίζω ότι, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε, γιατί βλέπουμε ότι φέτος, ας πούμε, υπάρχει η επιστροφή του Ευμύρου. Είναι στα σκαριά το Σέλερο, είναι στα σκαριά ο Κένταυρος. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον, να δούμε κατά πόσον θα μπορέσουν. Και βλέπεις ότι και η Β' κατηγορία έχει βρει μια σταθερά. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και οι Β' ομάδες των ομάδων. Και κακά τα ψέματα και σαν όμως, νομίζω ότι ακόμα και στο κομμάτι των ακαδημιών είμαστε πολύ μπροστά. Ναι. Σε σχέση με τους, δηλαδή βλέπεις, έχεις 6-7 ακαδημίες. Είναι σε ψηλό επίπεδο. Βεβαίως. Σε σχέση με τους γύρων όμως. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό, βεβαίως. Και οι ομάδες καινούργιες που μπαίνουν, σίγουρα είναι μόνο κέρδος. Έρχονται άνθρωποι, νέοι άνθρωποι στον χώρο του mm-hmm. αθλητισμού. Αισιοδοξείς για τη φετινή χρονιά. Όχι μόνο για το κομμάτι της Ασπίδας, γενικότερα. Αισιοδοξώ, νομίζω ότι θα γίνει καλό πρωτάθλημα. Θα είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ναι, έχει 6-7 ομάδες. Να μην, κακο... mm-hmm. να μην κάποιον το μετριάσω, δηλαδή, θα είναι καλές. Είναι mm-hmm. καλές, δηλαδή. Μην πω κάποιος ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Γιατί και πέρσι, ναι. Μπορεί να ήταν 4 διεκδικητές του τίτλου, αλλά οι υπόλοιπες ομάδες όλοι παίξαν τον ρόλο τους. Γιατί βέβαια. Και στη μάχη του τίτλου όλοι χάσαν κάποιοι και χάσαν βαθμούς από όλους. Έτσι ακριβώς. Το ίδιο πιστεύω θα γίνει και φέτος. Για να δούμε, το περιμένουμε ενδιαφέρον. Φέτος είναι και μια ιδιαίτερη σεζόν. Θα έχει και σε μια ιδιαιτερότητα φέτος. Ναι. Πρώτο ο Θεός. Στα παιχνίδια με τον ΑΟΚ, ποιος να το λέει έτσι, ναι. Να έχεις απέναντι τον πατέρα σου. Τον πατέρα μου, ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει. Όχι, δεν το έχουμε συζητήσει. Απ' έξω, απ' έξω, όχι, 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 ακόμα δεν το έχουμε συζητήσει. Αλλά είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και δεν έχει ξαναγίνει κιόλας, έτσι. Είχατε κοινή συνεργασία, κοινή συνύπαρξη, ναι. Έτσι στο κομμάτι του Ορφέα, αλλά ποτέ αντίπαλοι. Ποτέ όχι. Εκτός όταν ήσουν διαιτητής. Ναι, ακριβώς. Ναι. Σε κάποια φιλικά είχα παίξει τον πατέρα μου. Εκεί πώς ήταν, ήταν ήρωμος. Όχι. Όχι. Μου έλεγε θα τα πούμε στο σπίτι. Οπότε να περιμένουμε μεγάλες μάχες φέτος. Εντάξει. Φαντάζομαι ότι και εσύ τον χαίρεσαι έτσι εκεί που είναι τώρα. Βεβαίως, εννοείται. Και ο Γιώργος έτσι κι αλλιώς. Πέρα από το κομμάτι του πατέρα που είναι γενικός αρχικός φυσικά στον ΑΟΚ Παναγιώτης Καμαράκης, έδειξε έμπρακτα τη στήριξη του στο σύλλογο και μέλος έγινε και από την πρώτη στιγμή και με τα διαρκείας του και με τα όλα του, όχι μόνο λόγω της παρουσίας του πατέρα του, okay. Αλλά και το γεγονός γιατί έτσι, και ο πατέρας του είναι ένα κομβικό κομμάτι και ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας έτσι, του σύλλογου. Εγώ να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για την επιστροφή του Γιώργου για δύο λόγους.
ο πρόεδρος έχει να κάνει με την, ότι είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά το αγαπάνε και, και τρέχουν πάρα πολύ. Και στον Ορφέα όταν ήταν, τον έβλεπα, δεν είχε σταματημό. Και είμαι σίγουρος ότι τώρα και στην Ασπίδα με τα νέα τα παιδιά που είναι κιόλας εκεί πέρα, και με τον Νίκο και με τον Σοκράτη και με τα υπόλοιπα παιδιά βέβαια, έχουν πολλή δουλειά και θα κάνουν πολλή δουλειά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ο δεύτερος είναι γιατί η παρουσία και μόνο του Γιώργου και με το ήθος και την αξιοπρέπειά του βοηθάει να μπορούν να περνάνε και πολλά άλλα μηνύματα. Έτσι. Γιατί ο Γιώργος, το βλέπετε, δεν κρύβεται. Έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που όχι απλά είπαμε είναι μαχητής και νικητής της ζωής, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν και συνεχίζουν να κάνουν βήματα, γιατί δεν είναι από τους ανθρώπους ο Γιώργος που λέει εντάξει, okay, έκανα τη μεταμόσχευσή μου, τελείωσε όλα καλά, αφού εγώ σώθηκα, δεν με νοιάζει τίποτα. Βλέπετε ότι θα μπει σε μια διαδικασία, θα κάνει και την ανάμεση του Ολύμπου μόνο και μόνο για να ακουστεί, να γίνει ώστε αύριο μεθαύριο και από. Και είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με έναν αντίπαλο ο οποίος δεν επιλέγεις, δεν είναι ότι μπορούν να σε προετοιμάσουν, μπορεί να σου συμβεί ανά πάσα στιγμή, στον οποιοδήποτε. Έχουμε δει μωρά παιδάκια να χάνουν και μικρά παιδάκια είτε να μάχονται είτε να χάνουν την ζωή τους, και νομίζω ότι μπορεί να περάσει πολλά κοινωνικά μηνύματα ήδη, όπως με την ανάβαση και με την σημερινή του παρουσία εδώ είπαμε και αρκετά πράγματα, έτσι. Και νομίζω ότι και τα δύο κομμάτια θα μπορέσουν να συντελέσουν σε αυτό το κομμάτι και αγωνιστικά, αλλά κυρίως για μένα το πιο σημαντικό είναι το εξωαγωνιστικό, γιατί ειδικά το κομμάτι του ποδοσφαίρου που είναι κοινωνικό αγαθό και είναι κάτι το οποίο μπορεί να το παίξουν και να το δουν από το πιο φτωχό μέχρι το πιο πλούσιο, και μπορούν ο καθένας να βοηθάει με το μετερίζει του, είναι πολύ σημαντικό το ίδιο το ποδόσφαιρο και το ερασιτεχνικό, πόσο μάλλον δε, να μπορεί να συνεισφέρει και να αποτελεί σημαίνοντα και κομμάτι σοβαρό στην κοινωνία. Και εδώ πάνω θα ήθελα να πω ότι όποιος μας ακούει τώρα και θα ήθελε να κάνει κάποια δράση, το οτιδήποτε, εγώ είμαι εδώ, μπορεί να με βρει από τα social media. Είμαι εδώ να βοηθήσω, να κάνω τα πάντα ό,τι μπορώ για αυτό το πράγμα. Έτσι, και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς και συνέντευξη πάνω, μπορείτε να την παρακολουθείτε και να την βλέπετε. Γιώργο μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή, φίλε, που σε είχαμε εδώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μέχρι και αυτήν την ώρα στην συντροφιά μας.